Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω του Δημάρχου Αθηναίων το χαιρετισμό. Δεν μπορούσε να έρθει γιατί έχει, όπως ξέρετε, έναν ξένο καλεσμένο. Αλλά εμείς, για μας είναι λαμπρή στιγμή. Και είναι λαμπρή στιγμή γιατί πέρασαν 4 δεκαετίες από τότε που ο Στέφανος Μάνος το 1978-79 έβγαζε το πρώτο διάταγμα περί χρήσεων γης. Για όσους μένουμε στην Αθήνα θα θυμούνται ότι τότε θεωρήθηκε ότι ήταν πανικός που έδινε το λόγο στους επαγγελματίες της περιοχής Φιλελλήνων και της Μητροπόλεως και δημιουργήθηκαν 1000 μύρια όσα προβλήματα. Αυτό όμως το διάταγμα αποτέλεσε το πρότυπο που αργότερα οι υπόλοιπες κυβερνήσεις έκαναν την νομοθεσία. Αλλά πέρασαν 4 δεκαετίες, άρα πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Γι' αυτό χαιρετίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά την πρωτοβουλία αυτή του επιμελητηρίου, διότι τα μέλη του είναι οι χρήστες της πόλης. Άρα είναι εκείνοι που έχουν τον πρώτο λόγο να εκφράσουν, σε συνεργασία βεβαίως με όλες αυτές τις υπηρεσίες, και δόξα τω Θεώ ξεπερνούν τις 20 που εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση που λέμε λειτουργία ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου. Άρα, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο δρόμος και το χαλί που στρώνεται είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος, αλλά και το λαμπρό το χαλί. Θα μας βρείτε κοντά σας. Νομίζω ότι πρέπει από κοινού να συστήσουμε κάτι κοινό για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι να κατανοηθεί ότι πλέον μπήκαμε στην εποχή που δεν ενοχοποιείται ο επιχειρηματίας. Που επιχειρηματίας δεν σημαίνει κάτι ύποπτο, κάτι περίεργο, και εν πάση περιπτώσει όσοι επιχειρούμε στον ιδιωτικό τομέα δεν είμαστε όλοι πονηροί. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν τα χρήματά τους. Κλείνω λέγοντας ότι μιλάτε για την παλαιότερη αγορά των Βαλκανίων. Άρα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει να κινηθούμε να την προβάλλουμε. Δεν ευχόμαστε καλή επιτυχία γιατί θα συμμετέχουμε στο έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με προλάβατε, κύριε Σιαδά. Εμείς ευχαρίστως, αυτό λέγαμε, θα ήθελα να πω, είναι θέλουμε ένα μέλος της Επιτροπής να είναι από το Δήμο Αθήνας, να σχεδιάζουμε και να μπορούμε να έχουμε ταύτιση απόψεων. Κύριε Γενικέ, κύριε Σταμπουλίδη, να μας πείτε το χαιρετισμό σας. Είναι πολύ σπουδαία πρωτοβουλία και πραγματικά θέλω να ξέρετε ότι η πολιτεία είναι δίπλα σας. Εμείς έτσι και αλλιώς το επόμενο διάστημα θα σας καλέσουμε να συμμετέχετε στη διαμόρφωση των πολιτικών που θέλουμε να εφαρμόσουμε για τον εμπορικό κόσμο, καθώς για πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποκτά ενιαίο φορέα διαχείρισης προγραμμάτων, που σημαίνει ότι το κομμάτι που αφορά το εμπόριο, τις πολιτικές για τους μικρομεσαίους, θα μπορούμε να τις σχεδιάζουμε και να τις υλοποιούμε μέσα από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όπως ξέρετε τώρα, αυτό είναι σε κεντρικό επίπεδο στην Γραμματεία ΕΣΠΑ. Σας το λέω, είναι νέο, είναι ήδη ψηφισμένο από την Ελληνική Βουλή. Θα πάρει σήμερα αύριο ΦΕΚ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, και σύντομα εμείς θα στελεχώσουμε και τον φορέα, το εφοδού δηλαδή, και θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε τις τομεακές δράσεις ώστε να τις υποβάλουμε στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ δηλαδή, το οποίο οφείλουμε να διαμορφώσουμε. Είναι κομβική σημασίας και αυτή η δράση, η οποία έχει αναπτυξιακό πρόσημο, και ό,τι άλλο θεωρείται ότι θα συμβάλλει στη τόνωση της εμπορικής ζήτησης, στην τόνωση της, μάλλον στην κινητικότητα των επιχειρήσεων, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό των μέσων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προωθούν τα προϊόντα. Οτιδήποτε θεωρείτε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε για να το υποβάλουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι η ώρα να ετοιμάζετε τις προτάσεις. Δηλαδή, εγώ αυτό ήρθα σήμερα να πω, ότι έχετε πλέον χρόνο ικανό να ετοιμάσετε τομεακές πολιτικές για το κλάδο. Έχετε φορέα στη Γενική Γραμματεία που ασχολείται με τα δικά σας τα θέματα και τα επιμελητηριακά, αλλά μην μείνουμε σε αυτό, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ σπουδαίο να αποτελείτε εσείς οι συνεργάτες μας στην διαμόρφωση των προτάσεων που θα πρέπει ο φορέας να ετοιμάσει προκειμένου να αποσπάσει ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή, είναι το πιο... αυτό έρχεται να κουμπώσει και με το project αυτό και με ό,τι άλλο οτιδήποτε θέλετε να σχεδιάσετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτο να πω ότι είστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Γενικός Γραμματέας είναι άνθρωπος της αγοράς. Έτσι. Και πιστεύω ότι θα δώσει λύσεις σε πολλά θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Δεύτερον, ο Ελευθέριος Κιάδας που είναι εδώ ξέρει πολύ καλά την πόλη. Τρίτον, να μεταφέρω το χαιρετισμό όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλά συγχαρητήρια και μπράβο για την πρωτοβουλία. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ για να σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάτε πιλωτικά για την Ελλάδα. Και ας είναι η αρχή για κάτι διαφορετικό για όλες τις πόλεις
της χώρας μας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.